παίρνει ένα ακόμα άθλιο νομοσχέδιο, οξύνοντας τους φραγμούς στα παιδιά της λαϊκής οικογένειας στην πρόσβασή τους στο πανεπιστήμιο, εισάγοντας αστυνομία στα πανεπιστήμια δήθεν στο όνομα της ασφάλειας, αλλά θα χτυπήσει την καταστολή, το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Κανένα ουσιαστικό μέτρο, μόνο επικοινωνιακά μέτρα και μπόλικη ατομική ευθύνη στους εργαζόμενους, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Πιστεύετε ότι είναι σωστή κίνηση να ανοίξουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας τη Δευτέρα? Το ζήτημα δεν είναι αν είναι σωστή κίνηση, αν θα ανοίξουν τα σχολεία. Το ζήτημα είναι εάν επί της ουσίας παίρνει μέτρα η κυβέρνηση για να μην ξανακλείσουν τα σχολεία. Επί της ουσίας δεν έχει ικανοποιήσει κανένα αίτημα που βάζει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, όλοι οι εργαζόμενοι, για αραίωση των μαθητών στις τάξεις, για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού εκπαιδευτικού, για πρόσληψη καθαριότητας, προσωπικού καθαριότητας. Άρα επί της ουσίας ρισκάρει εκ νέου με το άνοιγμα, με την απόφαση να ανοίξει τα σχολεία. Ρισκάρει να ξανακλείσει τα σχολεία, άρα να έχει αυτό σημαντικές επιπτώσεις στο μορφωτικό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών, αλλά και στο κοινωνικό και στο ψυχολογικό επίπεδο. Καλούμε τους συναδέλφους, τους γονείς, όλους τους εργαζόμενους να μην νομιμοποιήσουν αυτή την κατάσταση. Κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν όλο το επόμενο διάστημα και το επόμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα. Καλούμε όλο τον κόσμο, γονείς, μαθητές, εργαζόμενους, να διαδηλώσουν μαζικά απέναντι σε μια αντιλαϊκή πολιτική.